Γεια σας, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Γιώργος Μπουρνάζης, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Θόμη Πλακιά, 20 ετών. Χρύσα Πλακιά, 20 ετών. Αναστασία Πλακιά, 20 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 21 ετών. Φραντζέσκα Μπέζα, 21 ετών. Γιώργος Παπάζογλου, 22 ετών. Ελένη Τζίντζα, 22 ετών. Ιορδάνη Αδαμάκης, 22 ετών. Κλαούντια Λάτα, 22 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών. Άγγελος Τιλκερίδης, 23 ετών. Ντένις Ρούτση, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεόδωρος, 23 ετών. Αναστασία Δαμίδου, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Δήμητρα Ευαγγελίου Καπετάνιου, 24 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών. Δημήτρης Ασλανίδης, 26 ετών. Νίκος Ναρπάντης, 27 ετών. Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 28 ετών. Γιάννης Καρασάβας, 28 ετών. Δημήτρης Οικού, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών. Σοφία Ελένη Ταχμαζίδου, 29 ετών. Δημήτρης Μασάλης, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Αθανά Κατσάρα, 34 ετών. Μοχάμεντ Εντρίς, 34 ετών. Σπύρος Βούλγαρης, 35 ετών. Ιονέλ Κουλέλα, 35 ετών. Λένα Δουρμίκα, 39 ετών. Βάγια Μπλέκα, 42 ετών. Ιωάννης Βουτσινάς, 48 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Μαρία Μουρτζάκη, 51 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κότας, 52 ετών. Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών. Βασιλική Χλωρού, 55 ετών. Μαρία Εγούτ, 55 ετών. Γιάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσούλα Κοκαριώτη, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γιώργος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γιώργος Κουτσούμπας, 59 ετών. Παυλίνη Μπόζο, 62 ετών. Γιάννης Καριώτης, 63 ετών. Γιώργος Κυριακίδης, 67 ετών. Ευαγγελία Κουκαριώτη, 63 ετών. Σύριος μετανάστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εστάλει από τον αδερφό του από την Ολλανδία. Και Εριέτα, 23 ετών. Αυτή θα λέγατε, όπως αναφέρεται δημοσιογραφικά, είναι η λίστα των ονομάτων των νεκρών στα Τέμπη. 57 ονόματα. Ονόματα, λίστα, ανθρώπινες ψυχές οι οποίες έφυγαν, όχι γιατί συνέβη ένα δυστύχημα, αλλά γιατί έγινε ένα έγκλημα στα Τέμπη, σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο. Και κανείς μας δεν ξεχνά, κανείς μας δεν πρέπει να ξεχάσει, κανένας μας δεν πρέπει να απαλωτριωθεί μέσα από την καθημερινότητα της ζωής μας και να πούμε, όχ αδερφέ, πάει, πέρασε, ήταν παλιό. Ήταν ένα έγκλημα στο οποίο υπάρχουν υπεύθυνοι και αυτοί οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν από τη δικαιοσύνη και να αποδοθεί η δικαιοσύνη απέναντί τους. Και αυτοί οι υπεύθυνοι δεν είναι οι από πιο κάτω, οι τυχαίοι και όσοι βρέθηκαν εκεί, είναι αυτοί που έχουν την πραγματική ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν. Είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για το πώς λειτουργεί το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για το πώς λειτουργούν οι μεταφορές. Είναι αυτοί που έχουν την ακέραιη ευθύνη. Και εκεί πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Τάσος Λιβαδίτης. Τάσος Λιβαδίτης μας μιλάει. Ακούστε, ακούστε γιατί. Στη μνήμη των αδελφών μου Ντίνου, Μίμη και Αλέκου. Και επειδή τα οικονομικά μου πήγαιναν όλο και στο χειρότερο,
άρχισα να γίνομαι εφευρετικός. Κατέβαινα λόγου χάρη στο υπόγειο, όπου βρισκόταν ένα παλιό χαλασμένο ρολόι, το έβαζα στην πιο κρίσιμη ώρα και περίμενα. Κι ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, ποτέ δεν έπεσα έξω. Ύστερα υπερήφανος πήγαινα στο ινομαγειρίο, όπου ατμός από τις κατσαρόλες με γέμιζε θρησκευτικές σκέψεις. Συνοστιζόταν ο φτωχόκοσμος, με έθιση με ποδοπατημένα καπέλα, λόγια χιολιοεπομένα, σαν τις εποχές. Ώσπου τέλος πιωμένος, έπαιρνα από πίσω κάποιον από τους νεκρούς μου και έτσι έβρισκα πάντα το σπίτι μου. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει. Κι η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή, ενώ εμείς δεν είχαμε. Θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας κι είμαστε θνητοί. Κι αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθότητά μας, τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας, αλλά κανείς δεν θα μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο, σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν, ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής. Η Μαρία Καριστιανού έχει ονομαστεί και μάνα των τεμπών. Είναι μία πονεμένη μάνα που έχασε το παιδί της σε αυτό το έγκλημα. Δεν τη βλέπετε στα κανάλια. Δεν μπορούν να την παίξουν τα κανάλια στη συντριπτική πλειοψηφία τους, γιατί θα παίξουν αυτό για το οποίο δεν είναι ο προορισμός τους. Την κάλεσαν όμως στο Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς να θέλω να χρυσώσω το χάπι για το τι είναι και ως θεσμός το Ευρωκοινοβούλιο και το πώς λειτουργεί σήμερα. Αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο, με τα δεδομένα αυτά, την κάλεσαν για να μιλήσει για το έγκλημα των τεμπών. Είπε: «Δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχισμα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Μας παραπλάνησαν, μας εξαπάτησαν. Παραβιάζοντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, παραγκώνησαν τους δικαστικούς λειτουργούς και προχώρησαν σε πλήρη αλλίωση του χώρου. Απέκρυψαν και συγκάλυψαν κάθε στοιχείο που θα οδηγούσε εμάς και τους Έλληνες πολίτες στην αλήθεια και τους ένοχους στη δικαιοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη συντάχθηκε μέσα από γραφεία. Οι πραγματογνώμονες δεν πήγαν ποτέ στο χώρο του εγκλήματος. Το πλάνο όμως της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης ήταν σιγά σιγά το θέμα να σβήσει. Σταμάτησαν να ασχολούνται μόλις ένα μήνα μετά, καθώς ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος και η υπόθεση των τεμπών δεν βοηθούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Το μπάζωμα πρέπει να είναι η ταχύτερη κρατική δράση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Τολμήστε για λίγο να νιώσετε το μέγεθος του εμπεγμού και της εξαπάτησης. Τα παιδιά μας δεν ήθελαν να πεθάνουν. Ήθελαν να ζήσουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν μιλώ κομματικά. Δεν έχω κάποιο όφελος και θα έδινα τα πάντα να μην ήμουν εδώ, να μην σας μιλάω γι' αυτό. Μιλάω πολιτικά. Ως ενεργός πολίτης που φωνάζει για το αυτονόητο.
Μας ενδιαφέρει να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σκότωσαν με τη διαφθορά και την απραξία τους τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν υπάρξει κινητοποιήσεις από τα παιδιά, από τους μαθητές, όχι μόνο τώρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, το χρονικό διάστημα που ήταν έτσι πολύ νοπό και πολύ σύντομο, ήταν συγκλονιστική η παρουσία και τα μηνύματα που πέρναγαν τα παιδιά. Και αυτό συνεχίζεται. Βλέπω και μαθαίνω, γιατί και εγώ έχω παιδιά στο πανεπιστήμιο και στα σχολιά, στο γυμνάσιο, ότι υπάρχουν προσπάθειες για να μην γίνουν σήμερα μαθήματα, να σταματήσουν τα πάντα, να αφιερωθεί η σημερινή ημέρα στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα, τόσο άπονα από αυτή την εξουσία, και να δοθεί ένα μήνυμα ότι δεν θα ξεχαστεί αυτό, όχι στον ένα χρόνο, ούτε στους δύο, ούτε ποτέ. Τα παιδιά έχουν κάνει πραγματικά μεγάλες προσπάθειες για να περάσουν αυτό το μήνυμα. Είναι κάποιοι δάσκαλοι, κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι ακολουθούν. Είναι κάποιοι οποίοι έχουν ακόμα το δικό τους μαγικό κόσμο και διευθυντές, και θέλουν απλά να μην χαλάσει η καθημερινότητα, η ηρεμία της καθημερινής ημέρας, και να μην υπάρχουν οι κινητοποιήσεις, να μην υπάρχουν οι καταλήψεις, να μην υπάρχουν οι διακοπές των μαθημάτων, για να κυλήσουν όλα ομαλά. Πώς μπορεί όμως μια ζωή να λέμε ότι κυλά ομαλά, όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο ανώμαλο τοπίο, με ένα τέτοιο στιγερό έγκλημα που έγινε μπροστά στα μάτια μας και επιχειρείται με χίλιους δύο τρόπους να κουκουλωθεί μπροστά στα μάτια μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και πρέπει να είμαστε, εγώ σαν γονιός μιλάω, και χωρίς να θέλω να πάρω πάνω μου και το πώς μπορεί να λειτουργεί ο καθένας εξ ημών, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να μπορούμε να παίρνουμε πάνω τις τύχες μας και να μπορούμε να δίνουμε το έναυσμα και το έρισμα στα παιδιά μας, για να ξέρουν τι συμβαίνει, να ξέρουν πώς πρέπει να πολεμήσουν και να δώσουν μάχες στη ζωή, πώς πρέπει να αγανακτούν με αυτό που βλέπουν δίπλα τους, να μην κλείνουν τα μάτια, να μην σιωπούν, να μην σταματούν, να μιλάνε συνέχεια για αυτό που έγινε, για να μην ξαναγίνει, να μην τολμήσει κανείς να είναι τόσο εγκληματικά ανεύθυνος και μη υπεύθυνος για να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το σημερινό μας πρόγραμμα βέβαια έκανε μία ρότα αλλαγής, φυσικά λόγω της ημέρας. Είχαμε όμως προγραμματίσει ένα πολύ ωραίο θέμα και θα το αναδείξουμε, γιατί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό θέμα. Έχει να κάνει με την πανέμορφη Σύρο, την πατρίδα του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως τη λέω εγώ πάντα, επειδή λατρεύω τον Μάρκο, πάντα θα αναφέρομαι στον Βαμβακάρη όταν μιλάω για τη Σύρα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας εμβληματικός χώρος, ένα θέατρο πραγματικά εμβληματικό, είναι στολίδι όχι μόνο της Ερμούπολης, αλλά όλης της χώρας και όχι μόνο. Είναι το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, το οποίο είναι δημιούργημα των προσφύγων στις αρχές του 19ου αιώνα. Είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και αρχιτεκτονικό θαύμα πραγματικά, με μια εκπληκτική για την εποχή πνευματική κίνηση και ακτινοβολία. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε για να αναδείξουμε και το πώς φτιάχτηκε και με ποιο τρόπο δημιουργήθηκε αυτό το κόσμο, αλλά και το σημερινό κομμάτι της λειτουργίας του, το ρόλο που παίζει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον αρχιτέκτονα Γιώργο Ευρυπιώτη από τη Σύρο, για να μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική του θεάτρου και όχι μόνο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλημέρα. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά, λίγο βραχνιασμένος, αλλά καλά. Θα θέλατε να σας δώσω την ευκαιρία να πείτε δύο κουβέντες για τη σημερινή ημέρα, άσχετα με το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε, για το έγκλημα των Τεμπών. Το έγκλημα των Τεμπών, πραγματικά μας έχουμε δακρύσει όλοι μας το πράγμα, γιατί όλοι έχουμε παιδιά. Και βλέπουμε ότι είναι ακόμα μια απόρρεια αυτής της κρατικής αλλά και της ιδιωτικής μαζί. Ξέρετε, είναι ένα πλέγμα ιδιωτικής και κρατικής και κρατικού γάμου που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα να μην δουλεύουν σωστά. Να μην δουλεύουν σωστά. Και για να περάσουμε κατευθείαν στην Ερμούπολη, ναι. Η Ερμούπολη ήταν το αντίθετο. Ήταν ένα τίποτα, ήταν μια πόλη η οποία δημιουργήθηκε πάνω στην Άμμο από ανθρώπους που
ξεκληρίστηκαν από τις βιότητες και τις σφαγές των Τούρκων και ήρθαν εδώ και έστησαν ένα μικρό κράτος το οποίο λειτουργούσε. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα πια. Δεν έχουμε κράτος, ξέρετε. Είναι όλα στην τύχη του κύριου Αγγελίδη, του κύριου Παπαδόπουλου, του κύριου Ευρυπιώτη. Δηλαδή, όλοι από το μέρος μας κάνουμε κάτι, αλλά η γενική ρότα έχει κάπου φύγει. Θα μου δώσετε και εμένα την ευκαιρία να πω την άποψή μου πάνω σε αυτό που είπατε, το δεν έχουμε κράτος. Η δική μου άποψη προσωπική, και δεν θέλω να επηρεάσω αυτό που είπατε, ούτε να το διορθώσω, είναι ότι έχουμε κράτος και είναι αυτό το κράτος, το αστικό, μέσα από τον τρόπο λειτουργία τους που δημιουργεί αυτά τα καθημερινά γεγονότα και συμβάντα που μας έχει φέρει σε αυτή την, πώς να το πω, δυσεπίλητη ή μάλλον ανεπίλητη οικονομική κρίση, και που βλέπουμε όλο αυτό το τραγικό, δολοφονικό και εγκληματικό συμβάν να αναπτύσσεται και να συζητάμε τώρα ένα χρόνο μετά για το πώς χάθηκαν 57 ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να έχει αποδοθεί η ευθύνη, έτσι. Έτσι, και ίσως να συνεχιστεί, έτσι. Κανένας δεν πάει να σταματήσει αυτούς που περνάνε από τη δεξιά λωρίδα στην Εθνική Οδό. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα μεγάλο κακό. Ναι. Δηλαδή το ίδιο είναι, καταλάβατε. Ναι. Οδηγεί στο κέντρο της Εθνικής Οδού να πας στην Πάτρα, ας πούμε, και δεξιά σου περνάνε διάφορα αυτοκίνητα. Είναι οι γρήγοροι αυτοί, έτσι. Ναι. Λοιπόν, παντού υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, μπας και να συσταθούν ορισμένα πράγματα, αλλά και πάλι δεν βλέπω. Ναι, εκεί είναι θέμα παιδείας πλέον αυτό που αναφέρεται, ναι, με την οδήγηση, ναι, κλπ. Και αυτό, ναι, φαίνεται εμείς που είμαστε τόσο μπροστά, όπως λέμε, από όλους τους υπόλοιπους, εμείς οι Έλληνες, κάπου, ναι, στερούμεθα λίγο το κομμάτι της παιδείας. Ναι. Σε πολλά. Ναι, σε πολλά. Ή ας πούμε για το παρκάρισμα των αυτοκινήτων πάνω στις ράμπες των αναπήρων. Ένα λεπτό, ναι, λέει, θα κάνω, δεν πειράζει, πάνω πάρω, ναι, τσιγάρα. Ο ανάπηρος, ναι, δηλαδή θα σε περιμένει. Μένει ένα λεπτό με το αμαξίδιό του για να πάρεις εσύ τα τσιγάρα, έτσι. Γιατί δεν βρήκες πουθενά αλλού. Είναι, ξέρετε, αυτή η παιδεία που δεν σηκώνονται πλέον οι νέοι όταν μπει ένας ηλικιωμένος ή μία έγκυος, το οποίο εγώ, επειδή είμαι πιο μεγάλος από εσάς οπωσδήποτε, το βλέπουμε συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που φύγαν. Έφυγε ο πληθυντικός, μιλάμε όλοι στον ελληνικό, γιατί στα αλβανικά δεν υπάρχει πληθυντικός, πρέπει να μιλάμε όλοι στον ελληνικό πλέον. Ναι. Δηλαδή, έχουμε και επιρροές από τους νέους ανθρώπους που ήταν στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι του θεάτρου, το οποίο, ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ένα στολίδι για την Ερμούπολη και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο το απ' έξω το πόσο επιβλητικό είναι, έχει και το μέσα, αλλά και το πώς έγινε. Θα ήθελα λίγο και με βάση την ιδιότητά σας ως αρχιτέκτονας να το κουβεντιάσουμε αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το θέατρο. Ναι, το θέατρο αυτό ήταν και αυτό απόρρια όλων αυτών των έργων που δημιούργησαν αυτοί οι πρόσφυγες. Θα σας πάω λίγο πιο πριν. Δηλαδή, η περίπτωση της Ερμούπολης είναι κλασική Ερμούπολης δημιουργίας μιας πόλης από το τίποτα. Ναι. Από το τίποτα. Ήταν μια μουδιά και ήταν οι άνθρωποι αυτοί μετά το 1821 που ήρθαν κάποιοι πρόσφυγες και δημιούργησαν κατά τα πρότυπα αυτά που είχαν εκεί στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Να δημιουργήσουν μια πόλη εδώ στην Ερμούπολη. Αφού δημιούργησαν νοσοκομείο, γυροκομεία, διοίκηση, ιδιωτική πρωτοβουλία, έντονη, πραγματικά έντονη, ας πούμε, εισάξια του Λίβερπουλ, που λέει κάποιος, ο κ. Λούλου, σε ένα βιβλίο του τελευταία, έπρεπε να δημιουργήσει και το θέατρο. Το θέατρο ήταν πάντα παρόν στην ελληνική πραγματικότητα, στην αρχαιότητα. Έτσι. Βλέπουμε θέατρα 5.000 κατοίκων σε μια περιοχή, ας πούμε, που είχε 5.000 κατοίκων. Ναι. Έτσι δημιούργησε και αυτό το θέατρο. Σε μια πολύ ωραία θέση, κεντρικά πίσω από το Δημαρχείο. Προφανώς χτίστηκε από το 1860 μέχρι το 1864. Τα σχέδια τα είχε κάνει ένας Ιταλός αρχιτέκτονας. Και η κάλυψη της δαπάνης ήταν από μια ανατοχική εταιρεία. Και υπό την ευθύνη του Δήμου. Είναι αυτό που σας είπα, αυτό το πάντρεμα του ιδιώτη με το δημόσιο. Ναι. Έχει τη διάταξη της σκάλα του Μιλάνου, δεν προσομοιάζει πολύ, καμία σχέση, είναι μικρότερο. Έπαθε πολλές κακές επεμβάσεις, υπέστη πολλές κακές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της Χούντας, ας πούμε. Πρόσθεσαν όροφο, τέλος πάντων, με πολλή προσπάθεια και τα λοιπά, ξαναστήθηκε και λειτουργεί, γιατί εκεί προδιαγραφές ευρωπαϊκών θεάτρων,
με την πλατεία, την ορχήστρα μπροστά τη σκηνή, τρεις σπηρές ξύλινες, θεωρία και υπεραιώ κτλ. Είχε την Ιταλική παράδοση ουσιαστικά. Ναι. Να ρωτήσω, επειδή είπατε εκείνη την περίοδο, το 70 περίπου, που ξέρω ότι έγινε μια προσπάθεια όπως την είχαν ονομάσει τότε ανακαίνησή του, έγιναν παρεμβάσεις οι οποίες ήταν αισθητικά λάθος, ήταν αρχιτεκτονικά λάθος. Δηλαδή... Ναι, ήταν αισθητικά λάθος. Ετούτοις, ξέρετε, δεν είμαι, να είμαι το κακό παρελθόν. Ίσως να, αν δεν είχε γίνει αυτό, να είχε πέσει τελείως. Ναι. Να πάρουμε και αυτή την άποψη. Έτσι. Ναι, δεν... ναι. Ναι. Μέχρι τότε υπήρχαν θεατρικές παραστάσεις μέχρι το 1830 περιπλανόμενες σε ξύλινες αποθήκες, δηλαδή υπήρχε η τάση, οι άνθρωποι αυτοί, αυτοί οι πρόσφυγες που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα, από τα Ιόνια, την Ιωνία δηλαδή, είχαν μια κουλτούρα. Ναι, έφεραν τον πολιτισμό μαζί τους. Έφεραν τον πολιτισμό. Μέχρι τότε η Σύρος ήταν η Άνω Σύρος, ένας πολύ ωραίος μεσαιωνικός οικισμός με επιρροές γαλλικές κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό που έγινε, που έδινε αυτό το θέατρο. Έκοτε έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης. Τώρα τελευταία προσπαθούμε, λέω προσπαθούμε γιατί και εγώ προσέφερα τη μελέτη, να ξαναμπεί το στέγαστρο στην έξοδό του, στην είσοδό του, ένα γυάλινο μεταλλικό στέγαστρο. Η μελέτη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Και ουσιαστικά ψάχνει ο Δήμος να βρει χρηματοδότες, σχεδόν τους έχει βρει. Τελευταία επέμβαση που θα γίνει. Ναι. Διαβάζω εδώ και διορθώστε με έτσι, ότι ο αρχιτέκτονας είναι ο Πιέτρο Σαμπό. Σαμπό, ναι, ναι. Έτσι, και ότι είπατε και εσείς νωρίτερα ότι μοιάζει κάπως λίγο, φέρει κάποια σημεία με τη σκάλα του Μιλάνου. Είναι, φέρει ίσως και κάπως με το θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολη, το ακαδημαϊκό θέατρο Καστελφράνκο και το θέατρο Ντελαπέργολα της Φλωρεντίας. Όλα αυτά είναι ένα μείγμα τα οποία προφανώς έχουν συνθέσει κάτι το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και είναι και ενεργό, έτσι, θα έλεγα και της Πάτρας προσομοιάζει πολύ, αλλά είναι μια μεγάλη πόλη, οπότε δεν μπορεί να συγκρίνουμε τώρα την Πάτρα με την Ερμούπολη. Αλλά είναι ενεργό. Δηλαδή, πολλές φορές δεν υπάρχουν μέρες να φιλοξενήσουν οι παραστάσεις, οι θεατρικές παραστάσεις, οι μουσικές παραστάσεις. Και τελευταία παρουσιάστηκε ένα βιβλίο μιας κυρίας που ήταν. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχουν μέρες. Είναι πραγματικά έντονη η δραστηριότητα που έχει το θέατρο ακόμα. Και κυρίως το καλοκαίρι. Ναι. Και κυρίως το καλοκαίρι με το φεστιβάλ. Η πρώτη προσπάθεια ή μάλλον η πρώτη σταγόνα ζωής που πήρε το θέατρο ήταν στις 20 Απριλίου του 1864. Ανέβηκε εκεί η όπερα Ριγκολέτο του Βέρντι. Του Βέρντι, ακριβώς. Παρουσία του εμπνευστή του Μικέ Σαλβάγου. Έτσι. Και υπήρχαν παραστάσεις μετά, η Φαβορίτα του Ντονιζέτη, η Τραβιάτα και το Μπάλο η Μασχέρα του Βέρντι κλπ. Δηλαδή ποιότητα. Από τότε και όχι μόνο σε επίπεδο εκδηλώσεων αλλά και σε οπτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική και την εικόνα που παρουσιάζεται μέσα στο θέατρο. Μας δίνετε λίγο την εικόνα μέσα στο θέατρο, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες εικόνες, κάποιες ζωγραφιές, κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, ουσιαστικά η οροφή έχει ξαναγίνει μια. Δεν ήταν ακριβώς η αντιγραφή της παλιάς, αλλά έγινε πάρα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία οροφή. Κοιτάξτε, σου. Η κλίμακά του καταρχάς είναι πολύ ανθρώπινη και όσοι κυρίως μουσικοί που έχουν έρθει εκεί θέλουν οπωσδήποτε να ξαναέρθουν. Έτσι, θέλουν, να σκεφτείτε τι είχε έρθει πέρσι, μου φαίνεται τέτοιο καιρό, η χοροδία, είναι μια περίεργη χοροδία του Πανεπιστημίου του Τέξας, οι οποίοι άνθρωποι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι, δηλαδή νόμιζες ότι θα βγουν να κατεβούν κάτω και σχεδόν κατεβήκαν. Γιατί είναι πολύ κοντά, δεν είναι μεγάλο να χαθεί η αμεσότητα του. Οπότε έχει και καλή ηχητική και όλα αυτά. Έτσι είναι πολύ καλή ηχητική. Ηχητική, κλιματισμό, αλλά σας λέω με πολλά έξοδα προς το Δήμο για τη συντήρησή του. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα στις μικρές πόλεις. Δεν είναι εύκολα. Και βέβαια. Είναι ένα σύνολο εκεί στην περιοχή, το Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Άγιος Νικόλαος, είναι εκεί δηλαδή ακριβώς που είναι. Ναι, όλη η πλατεία εκεί είναι ένα διαθέτει τον φοβερό κόσμημα, φυσικά.
που κάνει τη Σύρο να ξεχωρίζει, και όχι μόνο βέβαια γι' αυτό, είπατε και για την Άνω Χώρα κλπ. Εντάξει, όλα έχουν έτσι είναι μια... Είναι ένα σύνολο, ναι. Η Σύρος, ας πούμε, δεν έχει να παρουσιάσει τις παραλίες της Σύρου, της Νάξου, της Μικόνου, της Πάρου κτλ. Αυτός δεν έχει την πόλη της. Ναι. Την οποία προσπαθώ πολλά χρόνια να ξαναεπανέλθει το... όταν την ονόμασαν Ερμούπολη, ήταν η πόλη του Ερμού. Έτσι, σήμερα έχει γίνει Ερμούπολη. Θα έπρεπε να μείνει σαν όνομα αυτό το Ερμούπολη. Έτσι, να αλλάξει και να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν μπορεί να πεις Ερμού πόλη, τι θα πεις Ερμήπολη, τι θα πεις Ερμούπολης. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα να προσπαθούμε κάποια χρόνια τώρα. Αλλά ξέρετε, έχει την τύχη και την ατυχία να η Ερμούπολη να είναι πολύ κοντά σε αυτό το νεόριο, το ναυπηγείο. Έτσι, ναι. Οπότε, εντάξει, έχει κάποια και τύχη και ατυχία. Αυτό σε μια άλλη εκπομπή θα σας το εξηγήσω. Ναι, λέτε, έχει προφανώς για τα οικονομικά ωφέλη, αυτά, ότι υπάρχουν θέσεις, ναι, για τα εργατικά χέρια, και αυτά υποπτεύομαι, έτσι. Υποπτεύομαι ότι είναι λίγα τα ντόπια και ότι είναι πιο πολλά οι εισαγόμενοι άνθρωποι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, γιατί συνυπάρχει με την Ερμούπολη, αλλά θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ίσως μας ξεπερνάει. Ξαναγυρίζοντας πάλι στο θέατρο και στη Ερμούπολη, δίπλα είναι και το σινεμά. Ξέρετε, η Ερμούπολη έχει ένα πολύ καλό σινεμά, το οποίο λειτουργεί και το χειμώνα. Έτσι. Εκτός του ότι το καλοκαίρι έχει άθλιο θέατρο. Για παλιά ήταν το πρώτο μόλ που είχε γίνει ίσως στην Ελλάδα, ήταν εκεί. Έτσι, μετά έγινε η Μοντιάνο στη Θεσσαλονίκη κλπ. Ένα ανοιχτό χώρο με γύρω-γύρω μαγαζιά, ήταν η κεντρική αγορά. Τώρα είναι το σινεμά το καλοκαιρινό. Το οποίο είναι θαυμάσιο, γιατί πίσω από τη σκηνή βλέπεις νεοκλασικά κτίρια. Δηλαδή είναι κάτι το. Όλα αυτά ήταν. Όλα αυτά μαζί με τα άλλα έργα που είχαν γίνει δημιουργούν την Ερμούπολη, η οποία θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως να φύγει αυτή η ιστορία της επιβάρυνσης του ελέγχου. Είναι πολύ μακρύς ο έλεγχος από τις διάφορες υπηρεσίες. Δηλαδή μια μελέτη για να εγκριθεί αρχιτεκτονική θέλει 3 χρόνια, 3,5. Ξέρετε, στα 3,5 δεν συμβαίνει αυτό μόνο στην Ερμούπολη όμως. Ναι. Είναι γενικό το κακό, έτσι. Ναι. Συμβαίνει και στον Πειραιά και στον Άφλιο. Ναι, παντού. Ναι. Αλλά καταραίουν. Η γραφειοκρατία από την είχαμε επιλύσει με ένα πάτημα του κουμπιού, ναι, ηλεκτρονικά, όπως έχουμε ακούσει. Έτσι, και στο ακριβώς παρελθόν. Λοιπόν, να σας μόνο μία, γιατί αξίζει τον κόπο σήμερα, το Σάββατο δηλαδή, γίνεται η κηδεία ενός από τις τελευταίες οικογένειες που δημιούργησε αυτή την Ερμούπολη, τις οικογένειες του κυρίου Κουλουκουντή, ο οποίος προς το τέλος της καριέρας του, αφού ήταν κάτοικος του εξωτερικού, αποφάσισε να μείνει στη Σύρο. Έτσι. Κοιτάξτε, μετά από 100 χρόνια της οικογένειας, να έρθει ο άνθρωπος και έφτιαξε το παλιό σπίτι. Και υπάρχει αυτή η τάση των παλιών οικογενειών να ξαναεπανέλθουν στο νησί. Έτσι. Ναι. Έχει και την αρχοντική εικόνα, την έχει κρατήσει. Έχει, όσο σε σχέση με την άλλη Ελλάδα, ας πούμε, έχει κρατήσει πολύ. Ναι, έχει κρατήσει πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο πίσω. Mm-hmm. Πριν γίνουν τα έργα ανακατασκευής ή οτιδήποτε έγινε, ήταν ένα χρονικό διάστημα το οποίο ουσιαστικά το θέατρο είχε παραμείνει κλειστό, και μάλιστα υπήρχε και ένα πανό το οποίο έγραφε στην πρόσωψη του θεάτρου «Γιατί με καταλείψατε» και μαρτυρούσε έτσι την αγωνία της Συριανής κοινωνίας και όχι μόνο για την εικόνα του θεάτρου. Έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο η τοπική κοινωνία μέσα από την αγωνία της, μέσα από την πραγματικότητα, την καθημερινή κλπ, για να έχει έτσι την εικόνα που πρέπει να έχει αυτό το θέατρο στολίδι, κόσμημα. Βέβαια. Αν δεν υπήρχε η τοπική κοινωνία, δεν θα υπήρχε και το θέατρο ούτε τότε ούτε τώρα. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο... Γιατί στην αρχή θα λέω ήταν τόσο η ανάγκη για θέατρο 1820-27 που γινόταν σε παράγκες. Σε παράγκια. Μετά έγινε μια παράγκια εκεί που είναι αυτή. Και μετά με την... βοήθησε πάρα πολύ εμπνευσμένες τότε δημοτικές αρχές το 1860, ας πούμε, και έγινε πραγματικότητα, έτσι, από έναν δήμαρχο, τον Βαρδάκα, ο οποίος ήταν και χρηματοδότης του νοσοκομείου τότε. Άνθρωποι, σας λέω, οι οποίοι δεν κοίταγαν μόνο το κέρδος, αλλά ήταν και υλοπάτριδες, έτσι, όλοι αυτοί.
Και έτσι άρχισε με αυτό που είπατε με το πρώτο ιταλικό μελόδραμα, έτσι του Βέρντι. Και έτσι άρχισε και το θέατρο. Φαντάζομαι ότι έχουν περάσει μεγάλη... Καταστράφηκε στην κατοχή, έτσι. Α, καταστράφηκε στην κατοχή. Ναι, ναι, καταστράφηκε πολύ στην κατοχή, ένα μεγάλο μέρος κατά τη Γερμούπολη. Ξέρετε, σε σχέση με τα άλλα μέρη, υπέφερε πολύ αυτή η κατοχή. Ένα τέταρτο του πληθυσμού της πέθανε από πείνα, από λοιμό. Ναι. Είναι περίπου το αντίστοιχο των Αθηνών, δηλαδή. Αν και δεν ήταν, ας πούμε, κεντρικό μέρος. Τώρα, όσον αφορά την αρχιτεκτονική, είναι λιτό, έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα λιτό, ένα καρέ κτίριο είναι με μια προσθήκη προς τα πίσω. Ορθογόνια είναι η κάτωψή του. Μικρή μικτογραφία της Κάντας του Μιλάνου. Και όπως είπαμε, η ορθογραφία του έχει μορφές του Μότσαρτ, του Οσχίλου, του Δάντη. Αυτά όλα έχουν ξαναγίνει. Δεν υπήρχε στέγη, υπήρχε μια ξύλινη στέγη, η οποία καταστρέψει. Και η τελευταία παράσταση είχε γίνει από τη Μαρίκα Κουτοπούλη όταν ήταν μισογκρεμισμένο το 1953. Μάλιστα. Και η επόμενη έγινε το 1993. 40 χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά. Πέρα από τη Μαρίκα Κουτοπούλη υπάρχουν και άλλοι θρύλοι του θεάτρου που έχουν περάσει από εκεί, φαντάζομαι. Όλοι. Πέρασαν. Όλοι πέρασαν από εδώ. Ίσως τώρα δεν τους θυμάμαι. Αλλά, κάτσε να δω, κάπου τους είχα σημειώσει. Όχι, ναι, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν πειράζει. Ναι. Και σήμερα, να δώσουμε την εικόνα. Εκεί είπατε ότι γίνονται διάφορες παραστάσεις θεατρικές, μουσικές. Δώστε μας έτσι ένα στίγμα του τι ακριβώς γίνεται. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει μέρα ελεύθερη για να μπορέσει να μπει στο πρόγραμμα, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Καταρχάς, εκεί γίνεται και το φεστιβάλ, το Anima Studio. Ναι, το οποίο νομίζω τώρα είναι κοντά, έτσι. Κοντά, ναι, ναι, κοντά. Είναι το καλοκαίρι, είναι το φεστιβάλ κλασικής και μουσικής. Και κατά καιρούς τώρα την άλλη εβδομάδα νομίζω είναι ο Μάργαρης με τον, δεν θυμάμαι ποιο τραγουδιστή, τον τέλος πάντων ο Μάργαρης. Και σχεδόν κάθε, και υπάρχουν και τρεις θεατρικοί σύλλογοι εδώ, έτσι, όμιλοι, οι οποίοι και αυτοί παρουσιάζουν έργα. Είναι πραγματικά δηλαδή τύχη που το έχουν αυτό το άνθρωπο, και κυρίως πρέπει να δώσουμε και ένα εύσημα σε αυτούς τους ανθρώπους που το διαχειρίζονται, έτσι, οι οποίοι πιο πολύ είναι άνευ αποδοχών. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μέσα από το Δήμο, μέσα. Δηλαδή, αυτό που σας είπα για το στέγαστρο, ας πούμε, ήταν η κυρία του πολιτισμού, η κυρία Λονταρίτη, η οποία πραγματικά έδωσε πολύ από τη ζωή της, και γι' αυτό και εμείς προσφέραμε στον σχεδιασμό. Δηλαδή, και αυτό γίνεται σε άλλα κτίρια, αλλά θέλει προσοχή, δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει. Πρέπει το κράτος, θέλω να επένδυσε, θα δώσει λεφτά, να δώσει ελαφρύνσεις σε όλα αυτά τα κτίρια. Ναι. Γιατί είναι πανάκριβα ένα τέτοιο κτίριο. Σήμερα μια οικία μέσα στην Ερμούπολη ξεπερνάει τις 4.000 τετραγωνικό σε κατασκευαστικό κόστος. Καταλάβατε. Ναι. Τώρα αυτό εννοείται, για να καταλάβω κι εγώ που είμαι τελείως μακριά και δεν γνωρίζω και το δικό σας χώρο έτσι συγκεκριμένα. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις ή μιλάμε για να υπάρχει μια οικονομική διάθεση έτσι ώστε να γίνεται μια συντήρηση. Για να καταλάβω έτσι και την εικόνα που επικρατεί, ναι, σήμερα. Για την συντήρηση. Για την συντήρηση. Διότι πολλά από αυτά με τις προχωπτήρες πέφτουν. Πρόπερση έπεσε. Ένα περιμένουμε να πέσει ως ο Νούπο το Κυκλαδικό. Το Κυκλαδικό είναι πάνω στην πλατεία, ένα θαυμάσιο ξενοδοχείο της εποχής. Το οποίο πέφτει. Ήρθαν κάποιοι επενδυτές, είναι πολλά το κόστος να το φτιάξουν. Ουσιαστικά πρέπει να γίνει κάτι σαν και αυτό που έγινε τώρα στην Ιταλία, με ένα ευρώ δηλαδή. Ένα ευρώ πάρτε το και φτιάχτε το. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί ανήκουν σε ιδρύματα αυτά. Ανήκουν σε ιδρύματα τα οποία τα ιδρύματα έχουν την τάση να τα δώσουν, αλλά όταν βάζουν κάτω τα κόστη αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να πει επενδυτές, που θα το κάνουν ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, είναι κάποια στιγμή απαγορευτικά. Τα ιδρύματα προσπαθούν. Έχουν κάνει κάποια ανοίγματα σε τράπεζες, σε επενδυτές κτλ. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αυτό το κτίριο που σας λέω τώρα δεν ξέρω αν πέσει φέτος ή του χρόνου, πάντως θα πέσει. Ναι.
Δηλαδή, είναι τι κόστος περίπου εσείς που το οπωσδήποτε γνωρίζετε. Θα βάλει από 4 μέχρι 6.000 τετραγωνικό. Α, μάλιστα. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι να το ρίξει και να τα ξαναφτιάξει από την αρχή εσωτερικά, που θα μπορούσε να ήταν και μια λύση αυτή. Έτσι. Αλλά πολλά χρειάζεται να μείνουν και τα εσωτερικά. Διότι είναι, έχω τυφογραφίες, οροφογραφίες, πολύ ωραία κτίρια για να πεις ότι ένα κούφωμα αυτή τη στιγμή τη τάξη των 1,40 επί 3 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι ξεπερνάει τις 6-7.000. Ναι, 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 λογικό αυτό που λέτε. Φυσικά. Δεν είναι. Και έτσι έχουμε πολλές απολύσεις. Κάθε χρόνο έχουμε απολύσεις. Έχουν γίνει μελέτες, και... έχουν γίνει μελέτες συγκεκριμένα για έχουν αυτό γίνει το είδος τα κτίρια. Υπάρχει ένα. Πάλι από έναν άνθρωπο, διότι πάλι στη ΔΕΗ είναι, διότι στη ΔΕΗ είναι ο άνθρωπος, έχει κάνει ένα site, το SOS Εργοπολής, το οποίο προσπαθούμε όλοι, τον βοηθάμε και εμείς με κάποια βίντεο, με κάποιες παρουσιάσεις, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, διεθνώς. Ναι. Έτσι, δείτε, θα δείτε, είναι πολύ, μάλιστα το τιμήσαμε τώρα αυτές τις μέρες, με μια πλακέτα, ας πούμε, σύλλογων μηχανικών. Και αν το δείτε εκεί θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκονται μέσα. Πολλά από αυτά δεν πρέπει να περνάς ούτε απ' έξω. Έτσι, τα οποία είναι κοσμήματα. Έτσι. Είναι κοσμήματα. Κάποτε έγραψα σε μια, συνέντευξη ότι όταν περνάς αυτά τα κτίρια πρέπει να τα κοιτάς σαν να ζούσαν. Σαν να βγουν στο μπαλκόνι το ζεύγος των νεονύμφων, να ακούς τα γλέντια, τις χάρες κτλ. Δυστυχώς μας κοιτάνε περίεργα. Μας κοιτάνε περίεργα και ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε λίγο με αυτά τα θέματα είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρετε, σε αυτά τα κτίρια δεν σε μαθαίνουν αυτά τα κτίρια, σε διδάσκουν πώς έχουν χτιστεί με τέτοια σοφία μέσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τις υγρασίες. Για τα... Ναι. Είναι η δομή τους, οι πλάκες τους, οι ξυλοδεσιές τους. Είναι πραγματικά λέει, πολύ δύσκολο να επισκεφαστούν. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Για πόσα κτίρια είναι νεοκλασικά τα περισσότερα? Εμείς, ο σύλλογος εδώ των μηχανικών, κάναμε πάλι προσφορά στο Δήμο να τα κωδικοποιήσουμε. Βρήκαμε 1.000 υποκατάρρευση. 1.000? Ναι. Μάλιστα. Ναι. 1.000 τα οποία είναι deadline ζωής. Ναι. Τα οποία είναι στην Ερμούπολη όλα αυτά. Μόνο για την Ερμούπολη μιλάμε. Υπάρχουν και εξοχικά πολύ ωραία οι εξοχές των ανθρώπων αυτών που είχαν τα εργοστάσια κτλ. Να πει αυτά είναι τα θαυμάσια. Ναι. Αλλά κυρίως στην Ερμούπολη. Η Ερμούπολη είναι το πρόβλημα. Διότι δεν έχουν πρόσβαση να πάει. Να ρωτήσω κάτι. Αν τώρα αυτό ξεφεύγει από το επίπεδο το τοπικό, γιατί φυσικά δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι για κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο πολιτείας και ενδιαφέροντος έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση και μέσα από το site που μου λέτε ότι έχει δημιουργηθεί εκεί το SOS Ερμούπολης. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Δηλαδή το πέρασμα των χρόνων ουσιαστικά είναι μία μαχαιριά στην καρδιά, διότι αυτά όπως μου λέτε σε ένα χρόνο, ενάμιση δεν έχουν κάποια από αυτά τα κτίρια. Δεν θέλω να είμαι προφήτης, αλλά το Κυκλαδικόν, και σημειώστε το για να το ξέρετε, θα πέσει σήμερα ή του χρόνου. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία και είναι 4 ώρες. Ναι. Έχει ο Δήμος βάλει κάγκελα να μην περνάει κανείς από κάτω και τέτοια πράγματα. Με μπαρκάρουν και τέτοια είναι πολλά και πολλά είναι μέσα στους μικρούς δρόμους. Ναι. Πολλά. Λαϊκά σπίτια, όχι μόνο νεοκλασικά. Λαϊκά των προσφύγων, πάρα πολύ ωραία. Διόροφα. Με εσωτερική, μέσα απλή διάταξη, μια σκάλα, 4 δωμάτια, αλλά πολύ ωραία, πάρα πολύ. Υπάρχει γενική κινητοποίηση ή το αίσθημα της αντίδρασης σε όλο αυτό από την τοπική κοινωνία? Μου είπατε για το site και είναι κατανοητό και μπράβο στον άνθρωπο που το συντηρεί. Και όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, είσαστε στο πλευρό αυτής της προσπάθειας. Αλλά η τοπική κοινωνία, μέσα από την καθημερινότητά της, άνθρωποι που ζουν εκεί στη Σύρο, ένας ξέρω εγώ εργάζεται στο Δήμο, άλλος εργάζεται σε ένα λογιστικό γραφείο, σε έναν αθλητικό σύλλογο. Άνθρωποι καθημερινοί λαϊκοί ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, ενδιαφέρονται, τους απασχολεί ή περνάνε και λένε εντάξει τώρα τι να κάνουμε, δεν έχουμε εδώ, δεν έχουμε να βάλουμε ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι μας. Τους απασχολεί γιατί και είναι πόλος έλξης, έτσι, γιατί έρχονται διάφορα. Εγώ έχω κάνει 4 εκπομπές στη γαλλική κρατική τηλεόραση. Η τελευταία, η Ρασίνε Ντεζέλ που λένε, είχε σαν flyer τα μετέωρα των Παρθενώνα και ένα νησί στο, νεοκλασικό νησί στο κέντρο του Αιγαίου.
Α, έτσι το λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Ένα νεοκλασικό νησί. Ναι, ναι, ένα νεοκλασικό νησί στο κέντρο του Αιγαίου. Και ρωτάγανε οι Γάλλοι, μα τι είναι αυτό το, πού είναι αυτό το πράγμα. Ήταν τα τρία πράγματα. Και βέβαια εκεί ο Δήμος αντί να πάρει αυτό το φλάιερ και να το κάνει έμβλημα, γιατί είναι έμβλημα αυτό το φλάιερ, εντάξει, έχουμε και τις το προσπέρασε. Έχουμε και τις δικαιολογίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που τα λέω κατευθείαν, δεν πάνε και οι καλύτεροι. Έτσι, πάνε αυτοί που έχουν χρόνο ή που έχουν 8 ξαδέρφια. Καταλάβατε, και 20 θείες. Έτσι βγαίνουν οι ψήφοι στα νησιά. Δεν βγαίνουν γιατί είναι ο κύριος Αγγελίδης ο καλύτερος. Έτσι. Και έτσι αποθαρρύνονται πολλοί άνθρωποι και δεν ασχολούνται με το Δήμο. Ασχολούνται τουλάχιστον. Δηλαδή απέναντι από το λιμάνι υπάρχουν τα λαζαρέτα. Τα λαζαρέτα είναι ένα τεράστιο κτίριο το οποίο έγινε σαν το Ellis Island. Είναι, αν ξέρετε το Ellis Island, περνάγανε εκεί οι πρόσφυγες 20 μέρες για να δουν αν έχουν αρρώστιες. Ναι, ναι, τη γνωρίζω καλά την ιστορία. Αυτό το κτίριο έγινε. Όπως οι μετανάστες στο Ellis Island, περνάγαν και οι πρόσφυγες. Ακριβώς. Να δείτε πόσο μπροστά ήταν αυτή η πόλη. Αυτό το κτίριο καταραίει. Είναι το ωραιότερο κτίριο του Αιγαίου. Το ωραίτερο κτίριο του Αιγαίου. Και πριν θα πάνε 5 χρόνια, αλλά ασχολούμουν εγώ και άλλοι 2 επί 10 χρόνια. Ναι. Τι θέλαμε, να το φωτίσουμε και για να μην φαίνονται οι δεξαμενές του πετρελαίου όταν μπαίνει και να φαίνεται αυτό. Ναι. 10 χρόνια κάναμε να βρούμε μια λύση. Μπαίνοντας δηλαδή στη Σύρο, στην Ερμούπολη, να βλέπεις αυτό. Ναι. Ναι. Το φωτίσαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έτσι. Τι πιο εύκολο να το φωτίσεις, γιατί χρηματοδότη βρήκαμε, δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Αλλά έπρεπε να κάποιες αγγυλώσεις και σε ποιον ανήκει το κτίριο και ανοιχτά. Τέλος πάντων, το φωτίσαμε. Θέλω να σας πω, δηλαδή γίνεται κάτι. Τώρα μου θυμίζετε, έχω ένα φίλο που είναι στη Μονεβασιά και είχε γίνει όλη η ίδια ιστορία με το βράχο. Πώς θα φωτιστεί ο βράχος της Μονεβασιάς να φαίνεται τη νύχτα, είναι ένα σκοτάδι, μία πίσα, ρε παιδί μου, που αν έμπαινε ο φωτισμός που θα δημιουργούσε μια άλλη αισθητική. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, αυτό τώρα με το χώρο, με τα λαζαρέτα που λέτε, αυτό δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, ότι υπήρχε αυτό το πέρασμα, αλλά Ellis Island. Και τι γινόταν στην περίπτωση, ας πούμε, των προσφύγων οι οποίοι είχαν κουβαλήσει μαζί τους και ασθένειες, τους έστελναν πίσω δηλαδή. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι σίγουρο, τον έστελναν πίσω, δεν είναι σίγουρο, αλλά... Ή μπορεί να τους έβαζαν σε κάποιο σανατόριο, κάπως κάτι... Οπότε ήταν καραντίνα μέσα, ναι, ώστε να τους κάνουν κάποια εμβόλια και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή, έχει μια ιστορία αυτός ο τόπος, που δεν την ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχουν γίνει πολλές δημοσίευσεις για την Ερμούπολη. Έχει γίνει κάτι. Υπάρχει μια κίνηση. Υπάρχει μια κίνηση. Και για τη Σύρο γενικά, αλλά κυρίως για την Ερμούπολη. Ναι. Υπάρχει. Δεν μπορώ να πω. Θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι ευχαριστημένοι με την αντιμετώπιση του θέματος, δημοσιογράφων κυρίως και Ελλήνων και ξένων. Έτσι. Εγώ είμαι και επίτιμος πρόξενος της Γαλλίας εδώ στις Κυκλάδες. Και βλέπω ότι. Πραγματικά, ειδικά από τη Γαλλία, δηλαδή, γιατί είχε μια σχέση η Σύρος με τη Γαλλία, κυρίως η Άνου Σύρος, έτσι, ήταν υπό την προστασία της Γαλλίας κατά την Τουρκοκρατία. Βλέπεις ότι υπάρχει μια πολλή ζήτηση και πολλοί άνθρωποι Γάλλοι, απλοί Γάλλοι, παίρνουν μικρά σπιτάκια και τα φτιάχνουν. Ναι. Τώρα μου δίνετε το έναυσμα να σας ρωτήσω τι γίνεται και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα μεταξύ των δύο, ας το πούμε, θρησκευτικών κοινοτήτων, έτσι, ανάμεσα σε Ορθόδοξους και Καθολικούς, υπάρχει πλέον αυτό που υπήρχε κάποτε και λοιπά, ή έχει Όχι τώρα φύγει. Πια όχι, έχουν γίνει μεικτοί γάμοι, υπάρχει, γιατί στην αρχή όταν έγινε η Ερμούπολη, η επάνω Συριανή, που ήταν κατά κύριο λόγο Καθολική, ουσιαστικά δεν τους άρεσε αυτό που πήγαινε να γίνει κάτω. Ναι, ναι. Και τώρα θα αλλάξουν όλοι. Σιγά σιγά κατέβηκαν και από τη στιγμή που κατέβηκαν και ασχολήθηκαν και αυτοί με την οικονομική ζωή του. Αυτή η ιστορία του έχει πια, νομίζω ότι υπάρχει μια συμβίωση πολύ καλή. Δηλαδή, αν σκεφτείτε, ας πούμε, εγώ το συνεργείο μου είναι όλοι σχεδόν καθολικοί. Ναι. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση πια. Δεν νομίζω ότι. Ναι, δεν υπάρχει έτσι αυτό. Όχι. Ίσως υπάρχει στους παλιούς, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι. Και είναι και οι δύο πώς το λένε, και ο Καθολικός Επίσκοπος και ο κύριος Δολόφθος, ο Ορθόδοξος, είναι σε σύμνοια, ας πούμε, κάθε φορά. Να σκεφτείτε ότι είναι το μοναδικό Πάσχα
που εορτάζεται σε καθολικά μέρη στην ίδια ημερομηνία με το Ορθόδοξο. Α, φέτος συμπέφτουν, είναι μαζί. Πάντα, που έχουν πάρει μια... Α, πάντα είναι πάρει... αυτό κάτι άλλο ναι, που ναι, έχουν πάρει μια παρέκκληση από τον Πάπα. Αχα, δεν το είναι και φανταστικό, διότι έρχονται όλοι οι επιτάφοι των καθολικών και των ορθοδόξων εκκλησιών και μαζεύονται όλοι στην πλατεία. Και γίνεται μια κοινή λειτουργία στην πλατεία. Είναι κάτι μαγευτικό. Ναι. Φαντάζομαι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο τώρα, έτσι, πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Οι Κυκλάδες γενικά είναι κάτι το εντυπωσιακό και κάτι το διαφορετικό, έτσι. Αλλά γιατί ένας επισκέπτης, όχι μόνο το καλοκαίρι που είναι η θερινή σεζόν και πηγαίνει πολλοίς κόσμος όποτε μπορούσε τουλάχιστον οικονομικά για διακοπές, αλλά γιατί να προτιμήσει τη Σύρο, ας πούμε, από την Τίνο, από τη Μύκονο ή οτιδήποτε άλλο. Τι είναι αυτό που προσφέρει η Σύρο στο διαφορετικό? Το διαφορετικό καταρχάς είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν μοιάζει σαν ένα κυκλαδίτικο τοπίο. Έτσι, μπαίνει σε μια πόλη η οποία σου θυμίζει Νότια Γαλλία, Ιταλία κτλ. Δεύτερον, ότι ο πληθυσμός της είναι 22.000 κάτοικοι. Οι 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 τουρίστες που θα έρθουν δεν θα αλλοιώνουν αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν βλέπεις μόνο τουρίστες και κάποιους ντόπιους. Αυτή η αίσθηση και η οποία... και γι' αυτό έρχονται πολλοί άνθρωποι και αγοράζουν σπιτάκια και τα φτιάχνουν εδώ, είναι ότι το χειμώνα δεν θα μπορείς να πας σε ένα άλλο νησί τουριστικό, γιατί δεν υπάρχει κανένας. Δεν μπορεί να φας, δεν μπορεί να βγεις. Εδώ είναι το ίδιο. Το ίδιο. Είναι η καθημερινότητα αυτή με κάποια εστιατόρια ανοιχτά, κάποια καφέ ανοιχτά, το σινεμά, το θέατρο κτλ. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, είναι μια ζωντανή πόλη δηλαδή. Ερμόπολη χειμώνα καλοκαίρι. Μια ζωντανή πόλη. Και το χαίρονται. Γι' αυτό έχει πολλούς τώρα τελευταία ψηφιακούς μετανάστες. Και βέβαια ένα άλλο που θέλω να θίξω εδώ και ελπίζω να μας ακούν αυτοί που αποφασίζουν, με ψηφιακοί μετανάστες με κακό ίντερνετ, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Και αυτό ισχύει σε όλα τα νησιά. Λοιπόν, κύριε Ευρυπιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλή και όλα να τα προσέχετε εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουν την εικόνα που πρέπει να έχουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με τον Μάρκο Βαμβακάρη φυσικά να ερμηνεύει η σειρά η απάνω χώρα.